Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Τη συνειδητοποίησα την Καλαματιανή να σωστά, σωστά. Μας έχει συγκινήσει όλους σήμερα, αλλά παράλληλα μας έχει προβληματίσει και μας έχει ερεθίσει, θα λέει κανείς, με αυτήν την σκληρή επιστολή που ανέβασες και δεν είναι τίποτα άλλο από η πραγματική αποτύπωση της καθημερινότητας, θα λέει κανείς. Να πούμε ότι ο τίτλος του κειμένου που φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα σου έχει τίτλο είναι «Ο Τσίπρας ρίχνει τα παιδιά αμαία στον Κιάδα» και θέλω λίγο να μου το αιτιολογήσεις αυτό. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι είναι σκληρή. Σκληρή είναι η αλήθεια. Όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους, μοιραία, κάποιες φορές σε πονάνε. Πιο σκληρό είναι αυτό που συμβαίνει στα παιδιά μας και βεβαίως και αυτό που θα τους συμβεί εάν χάσουν τη φροντίδα από τους δασκάλους που μπορούν και τα κάνουν να κατακτούν τα αυτονόητα. Δηλαδή, όταν ένας εργοθεραπευτής κάνει ένα παιδάκι, μαθαίνει ένα παιδάκι να τρώει, να πίνει νερό, να ρουφάει με το καλαμάκι, να πηγαίνει στην τουαλέτα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τίποτα στην ειδική αγωγή δεν είναι δεδομένο και τα πιο απλά που κάνουν εύκολα τα παιδάκια, τα λειτουργικά, τα δικά μας παιδάκια, πρέπει να κάνουν πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ χρόνος να αφιερωθεί και τεχνική για να κατακτήσουν κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν μου το κόβει εμένα οποιοδήποτε πρωθυπουργός, τότε βεβαίως και το παιδί μου το οδηγεί στον Κιάδα, βεβαίως και το παιδί μου το οδηγεί στο να κλειστεί μέσα σε ένα σπίτι με ένα γονιό που τι πρέπει να κάνει αυτός ο γονιός, πού να τρέξει, να τρέξει πρώτα να δουλέψει, να τρέξει να το βοηθήσει, να ξεκουραστεί. Ένας γονιός που έχει παιδί με ειδικές ανάγκες δεν έχει χρόνο για τον εαυτό του. Είναι 100% πάνω στο παιδί του. Εάν δείτε τους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα καταλάβετε, δεν έχουμε μέρα, δεν έχουμε νύχτα, δεν έχουμε διασκέδαση. Όλα τα κάνουμε μόνο για τα παιδιά αυτά. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί ούτε 3 λεπτά, ούτε μισό λεπτό από τα μάτια σου. Είσαι εκεί, πιστός, άγρυπνος, φύλακας, φρουρός. Συνεπώς, το παιδάκι αυτό όταν μαθαίνει να τρώει και καταλαβαίνει η μάνα και ο πατέρας ότι το παιδί του δεν πνίγεται και τρώει μόνο του, είναι πολύ μεγάλο πράγμα για το γονιό. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Έλληνας και που έχει το καράβι που λέγεται Ελλάδα, Ελλάδα του πόνου αυτή τη στιγμή και της εξαθλίωσης στα χέρια του, και αυτά τα παιδάκια που αν έχουν και μία ελπίδα να προχωρήσουν λίγο στη ζωή τους, έτσι ώστε οι γονείς που τα έχουμε να κλείσουμε ήσυχοι, σε εισαγωγικά πάντα το ήσυχοι, τα μάτια μας, ποιος είναι αυτός που υπογράφει να μην πάει το παιδί μου σε ένα σχολείο για να μάθει να τρώει σωστά? Πώς λέγεται ο άνθρωπος αυτός? Αυτό τον πρωθυπουργό εμείς ονειρευόμασταν? Αυτή την ανθρωπιά δείχνουν οι άνθρωποι που υποτίθεται είναι μορφωμένοι και μη αρτηριοσκληρωτικοί? Και δεν με νοιάζει εμένα το τι κάνει οποιοδήποτε. Εμένα με νοιάζει το ότι ξαφνικά 23 Δεκέμβρη κόβουν το δικαίωμα στη μάνα και στον πατέρα που έχει παιδί αμαία να πληρώνεται τα 440 ευρώ που έδινε μέχρι και τις 31 Δεκέμβρη το κράτος. Και ήρθε λίγο εκβιαστικά, θα λέει κανείς, η όλη υπόθεση. Έγινε νταϊλίδικα. Να το πω χειρότερα. Αυτό δεν θα το έκανε ούτε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Θα είχε δημιουργήσει πρώτα τις προϋποθέσεις. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να μου πει εμένα πρωτοχρονιά ο δάσκαλος του παιδιού μου, κυρία Χρονοπούλου, πρέπει να υπογράψουμε κάποιες συμβάσεις? Στις συμβάσεις αυτές με το κράτος δεν έχουμε καμία μα καμία αντίρρηση να τις υπογράψουμε, αλλά ακούστε τι συμβαίνει. Δεν μας καθορίζουν ούτε πόσα θα μας δίνουν στο τέλος του χρόνου, ούτε κάθε πότε θα μας πληρώνουν για να μπορούμε να πληρώσουμε τους θεραπευτές, ούτε το κούρεμα που θα υποστούμε στο τέλος του χρόνου. Συνεπώς, δεν μας δίνουν τίποτα στα χέρια μας. Μπαίνουμε σε συσκέψεις μέσα με τον ΕΟΠΗ, με τους προέδρους και με όλους αυτούς τους γραφειοκράτες που δεν το παίζουν πολιτική, αλλά ακολουθούν μια απάνθρωπη πολιτική, και δεν μας λένε, παιδιά, οι θεραπείες δεν θα είναι 30 ευρώ, οι θεραπείες θα είναι 15 ευρώ. Τόσο μπορούμε. Και να πούμε ναι, να το κόψουμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας τι γίνεται. Αλλά τους κρατάνε στα σκοτάδια, έτσι ώστε ή να τους υποχρεώσουν να υπογράψουν συμβάσεις που πάνε στο πουθενά, είτε να φανούν κακοί σε εμάς τους γονείς, βεβαίως, μέχρι να αποφασίσουν όλοι αυτοί τι γίνεται,
Εμάς τα παιδιά μας θα έχουν μείνει στα σπίτια χωρίς την αναγκαία καθημερινή εκπαίδευση. Γιατί στην ειδική αγωγή δεν έχουμε αργίες. Σωστά. Το παιδάκι που μαθαίνει να τρώει σωστά ή μαθαίνει να αριθμεί σωστά, έτσι, και μαθαίνει ότι σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο Τρίτη, σήμερα είναι Τρεις του μηνός, αύριο Τέσσερις, πρέπει να έχει συνέχεια καθημερινά. Η ειδική αγωγή δεν έχει αργία. Και τι μου λέει τώρα, ότι άκουσε να σου πω, μέχρι να τα βρω εγώ με τους θεραπευτές, κυρία Χρονοπούλου, πώς θα πληρώνατε το μήνα, 1000, σας έδινα εγώ τα 440, μάλιστα, όχι, σήμερα θα το πληρώσετε εξ ολοκλήρου ολόκληρο το χιλιάρικο. Έτσι, γιατί αποφάσισαν αυτοί. Να ρωτήσω κάτι, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι που τους ψήφισε ο κόσμος. Γιατί τους ψήφισε ο κόσμος? Για να κόβουν τις συντάξεις από τους συνταξιούχους και να αφήνουν τα παιδιά μας σε μια κατάσταση εγκλωβισμού και να αναγκαστούν γονείς να κλείσουν τα παιδιά σε ιδρύματα? Γιατί εκεί θα μας οδηγήσουν. Θα κοστίζουν λιγότερο τα ιδρυματοποιημένα και τα κλεισμένα σε ιδρύματα παιδιά από τα παιδιά που τα αγαπάνε οι γονείς, τα φροντίζουν και το κράτος. Οφείλει το κράτος πρόνοιας να συμβάλλει για αυτά τα παιδιά. Ποιανών τα συμφέροντα εξυπηρετούν? Δεν ντρέπονται να βάλουν χέρι στα παιδιά αμαία? Με τι μούτρα, με τι τσίπα θα κοιτάξουν τα μούτρα τους στον καθρέφτη αύριο το πρωί? Αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε? Ναι, γιατί δεν κόβουν τους δικούς τους μισθούς? Να αφαιρέσουν από όλους τους βουλευτές κάποιες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό που αναφέρεις. Θα μπορούσαν οι ίδιοι με προσωπική, θα έλεγε. Να είναι λιγότεροι καταρχάς. Να είναι λιγότεροι, να μην είναι 300. Να μην θρέφει η Ελλάδα που πεινάει με το αίμα των αμαία τους 300 βουλευτές. Και δεν θέλω να κατέβω για πολιτικός, γιατί συχαίνομαι να είναι τέτοιος άνθρωπος εγώ. Εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω στους ανθρώπους αυτά. Όταν έχει πόνο ο κόσμος μέσα στο σπίτι του και έχει αναπηρία, πρέπει να κλείνουν τα στόματα και πρέπει να είναι σοβαροί και δίκαιοι. Να πάνε σε κανένα σχολείο να ανοίξουν κανένα βιβλίο και να καταλάβουν τι σημαίνει συνέστημα, ευθύνη και δικαιοσύνη. Και να φτύνουν τον κόρφο τους να μην τους τύχει. Αν και νομίζω και να τους τύχει, είναι τέτοιοι άνθρωποι που δεν υπάρχει περίπτωση να πονέσουν όσο πονάμε εμείς οι απλοί. Ναι, συγγνώμη που συγχύστηκα, αλλά νομίζω ότι συμπάσχουν όλοι οι γονείς που με ακούνε. Έτσι είναι. Έτσι είναι και νομίζω όλος ο κόσμος που σε ακούει. Μα είναι δυνατόν. Γονείς. Λοιπόν, έτσι είναι η πραγματικότητα και καλά κάνεις και την περιγράφεις. Η χρονιά μας να ξεκινήσει με τη στέρηση της υγείας του παιδιού μας. Πιανού παιδιού, του παιδιού που δεν μπορεί να βάλει τα παπουτσάκια του μόνο του. Πιανού παιδιού, του παιδιού που άμα δεν το πάρεις από το χεράκι να το περάσεις απέναντι σκοτώνεται. Πιανού παιδιού, του παιδιού που δεν το βλέπουνε και αν θέλουν να λεγόμαστε Ευρώπη, γιατί δεν παίρνουν παράδειγμα το πώς συμπεριφέρονται στα άτομα με αμαία, ειδικά στα παιδιά, πώς τα περιθάλτουν, πώς τα γαλουχίζουν, πώς γενικότερα, πώς τα γαλουχούν, έχω ξεχάσει να μιλάω, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, πώς τα φροντίζουν και πώς τα οδηγούν, πώς είναι η υποδομή των σχολείων τους, πώς φροντίζουν τους γονείς, σε τι δουλειές τους βάζουν, πόσο ελαστικοί είναι, τι επιδόματα παίρνουν. Είμαι μητέρα παιδιού αμαία, με 81% αναπηρία είναι ο γιος μου. Ξέρετε ότι επίδομα παίρνει μόνο το παιδί? Εγώ σταμάτησα τη δουλειά μου και όχι εγώ, τόσοι γονείς που με ακούνε. Πότε η μάνα αμαία που κάθεται εκεί πέρα και δεν κοιμάται τη νύχτα? Έχουν κάνει ένα 24ωρο με παιδί αμαία και να σου παθαίνει επιληψίες και να μην μπορείς να κλείσεις μάτι? Ξέρουν τι κόστος έχει αυτός ο γονιός? Ότι δεν κοιμόμαστε 24ωρα. Φτάσαμε, τα παιδιά να τα μετράμε σαν αριθμούς ουσιαστικά και σαν. Μα είναι, τα παιδάκια τα βάζουν σαν αριθμούς. Πόσα είναι τόσα, πόσα είναι 82 εκατομμύρια, κόφτα. Να κόψει την πισίνα του, να κόψει τη φρουρά του, να κόψει και το λαιμό του στην τελική ανάλυση. Όχι από τον άνθρωπο που υποφέρει και οφείλει στην υγεία του. Ναι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί που με αγαπάτε είναι... και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς για τα χιλιάδες μηνύματα. Περιμένω όλους τους ανθρώπους στον ένα.gr. Αυτό το site θέλω να το κάνω για όλους εμάς που υποφέρουμε και για να έχουμε λόγο. Και θεωρώ ότι μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε κάτι να καταφέρουμε. Πολύ για σωστό. Τα παιδιά μας, ρε γαμώτο.